Μόνο ένα πράγμα θέλω να πω. Επισκέφθηκαν τις δύο περασμένες εβδομάδες ένα κλιμάκιο μηχανικών εθελοντικά που οργανώθηκε από Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής να δουν την περιοχή εδώ. Θέλω να επισημάνω κυρίως ένα πράγμα, το έχει υπόψη τους και η πολιτική ηγεσία και η περιφέρεια και ο Δήμος. Πέρα από τον καθαρισμό των ρεμάτων που είναι σημαντικό, μεγαλύτερη σημασία έχει αναλόγως στη μορφολογία του εδάφους τα φράγματα, είναι προσωρινά φράγματα τα οποία φτιάχνονται στα ρέματα, όπως κατεβαίνουν από πάνω. Είναι διεθνής πρακτική, δεν έχει τα προβλήματα των αντιπλημμυρικών έργων που παίρνουν χρόνια οι μελέτες μαζί με την κατασκευή και μπορεί να γίνουν άμεσα. Γιατί είναι κρίσιμα, γιατί σταματάνε όλη την ορμή του νερού. Δεν περιορίζουν το νερό που κατεβαίνει κάτω, πώς να χωρέσουν τα φράγματα, αλλά περιορίζουν την ορμή του νερού και είναι πολύ μικρότερη η καταστροφή όταν συμβαίνουν πλημμύρες. Λοιπόν, από την αυτοψία που έγινε, δεν υπάρχει εκτεταμένη υλοτόμηση, έχουν γίνει πολύ λίγα πράγματα και μάλιστα από ό,τι μαθαίνω πληρώνουν υλοτόμηση για να κάνουν την υλοτόμηση. Από ό,τι έχω μάθει στην Εύβοια τους πληρώνουν για να κάνουν την υλοτόμηση και μετά να φτιάχνουν τα κορμοδέματα. Τα κορμοδέματα όμως είναι κυρίως αντιδιαβρωτικά. Σε ό,τι φορά την πλημμύρα το μόνο το οποίο κάνουν είναι ότι έχει λιγότερο χώμα, λάσπη η πλημμύρα, αν γίνει, σημαντικό μεν, αλλά ως εκεί. Το πιο βασικό είναι φράγματα, προσωρινά φράγματα από χώμα, ενδεχόμενα και με ενίσχυση με πέτρες κτλ. Αυτό είναι κάτι που θεωρητικά μπορεί να γίνει αύριο. Δεν θέλει μελέτη με ανθρώπους που ξέρουν το δάσος, οι ρητινοσυνέκτες και άλλους, είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Τώρα, τα μακροπρόθεσμα άλλα προβλήματα για το. Να σα πω να στο πω, αλλά αυτό και το διαπιστώσαμε. Τα ρέματα όπως κατεβαίνουν από πάνω, εδώ στενεύουν. Δηλαδή, όταν έπρεπε να μεγαλώνει διατομή, η διατομή ακόμη και με καθαρισμένα ρέματα στενεύει. Αυτό να ξέρετε, μακροπρόθεσμα δεν υπάρχει περίπτωση να μην καταλήξει κάποια στιγμή σε πλημμύρα. Είναι νόμος δηλαδή, εντάξει, αφορά την Ελλάδα λόγω της άρχης δόμησης. Αυτά και σας ευχαριστώ.